Ολοκληρώθηκε στο 100% ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος της Πατρών Κορίνθου με την παράδοση στην κυκλοφορία του υπερκόμβου στο Ρίο. Είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία και οι 8 κατευθύνσεις του. Είναι ένας υπερκόμβος, ο μεγαλύτερος των νοτιοδυτικών Βαλκανίων. Είχε ιδιαιτερότητες καταρχήν γιατί έπρεπε να κατασκευάζεται ενώ όσο λειτουργούσε, αλλά και επειδή τα τεχνικά έργα που απαιτήθηκαν έχουν εντυπωσιακά νούμερα, θα έλεγα. Θα σας πω μόνο ότι μόνο τα τεχνικά έργα αντιστηρίξεων έχουν συνολικό μήκος 2 χιλιόμετρων και ύψος που φτάνει τα 12 μέτρα και οι άνω και κάτω διαβάσεις, οι γεφυρώσεις και οι πολλαπλές ράμπες εισόδου-εξόδου το καθιστούν ένα πάρα πολύ δύσκολο κατασκευαστικά έργο. Εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί κατ' ελάχιστο 20.000 οχήματα καθημερινά. Οι εναπομείνασες εργασίες είναι παραπλεύρος του δρόμου, ενδεχομένως κάποιες τελικές φυτεύσεις ή κάποιες ολοκληρώσεις σήμανσης. Η κατασκευή του κόμβου λόγω της έκτασης και της πολυπλοκότητας του έργου είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική όχληση στους κατοίκους του Ρίου, με την Ολυμπία Οδό να ευχαριστεί δημόσια τους πολίτες για τη στήριξή τους στην προσπάθεια αυτή. Πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τους κατοίκους του Ρίου για τη στήριξή τους όλο αυτό το διάστημα στην προσπάθεια που κάνουμε για την ολοκλήρωση του κόμβου. Στο μεταξύ παρατηρούνται και μικρές αυξήσεις στα διόδια. Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή γίνεται στο τέλος του έτους, αλλά ειδικά φέτος πραγματοποιήθηκε με δίμηνη καθυστέρηση προκειμένου να ενσωματώσει και την ολοκλήρωση των εργασιών στον κόμβο του Ρίου. Πρόκειται για μια μικρή εκκρεμότητα που αφορούσε μόνο τα διόδια του Ρίου και είναι περίπου ένα δεκάλεπτο. Εμείς βέβαια επιλέξαμε να μην χρεώνουμε φυσικά για το τμήμα που ήταν υποκατασκευή αυτούς τους μήνες, αλλά επιλέξαμε επίσης να καθυστερήσουμε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή που συνήθως γίνεται στο τέλος του χρόνου κατά 2 μήνες για να συμπέσουν χρονικά με την ολοκλήρωση.